δεν έχουν ανοίξει. Μας έχουν πει ή για την Παρασκευή ή για την άλλη εβδομάδα. Προς το παρόν έχουν ανοίξει σε όλη την Ελλάδα 100-120 μαγαζιά που έχουν μόνο χριστουγεννιάτικο παιχνίδι μέσα, δεν έχουν τίποτα άλλο, μόνο χριστουγεννιάτικο είδος, δέντρα, στολίδια κλπ. Εμείς που έχουμε και παιχνίδια μας κρατάνε κλειστούς προς το παρόν. Πώς είναι όλη αυτή η περίοδος για σας? Δύσκολα. Πολύ δύσκολα, γιατί είναι η πιο δυνατή εποχή μας. Εντάξει, και το Πάσχα ήταν πολύ δύσκολα, γιατί εννοείται ότι όλες οι εποχές που ο κόσμος θέλει να αγοράσει το παιχνίδι, για το παιδί τέλος πάντων να προσφέρει, δυστυχώς πέσαμε πάλι σε μια πολύ καλή εποχή για εμάς, να βρισκόμαστε κλειστοί. Συνήθως πότε ξεκίνησε ο κόσμος να αγοράζει παιδικά παιχνίδια για τα Χριστούγεννα? Ο κόσμος άρχιζε από τις 15 Δεκεμβρίου, αλλά φέτος λόγω το ότι είναι κλειστά τα πάντα, αρχίσαν να πέφτουν η μία μετά την άλλη οι μεγάλες σελίδες των εταιριών, των μεγάλων εταιριών. Οι courier πλέον έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα. Δεν μπορούν να στείλουν πράγματα, όχι δεν μπορούν, μπορούν, απλώς κολλάνε τα πράγματα εκεί που κανονικά έπρεπε να ήταν σε μια-δυο μέρες εδώ, περνάει και 10 και 15 μέρες ας πούμε μέσα στην courier, και ο κόσμος έχει αρχίσει από τώρα να προμηθεύεται πλέον τα χριστουγεννιάτικα και ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν οι πρώτες ελλείψεις στους διαφημιζόμενους κωδικούς. Δεν έχουν ανοίξει γιατί αφορά οι καταστήματα που είναι αμιγώς χριστουγεννιάτικα, που ο κύριος ΚΑΔ τους είναι δηλαδή εποχιακά χριστουγεννιάτικα, και πάνω στο νησί νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα. Και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στα 120 καταστήματα. Τώρα όσον αφορά το άνοιγμα των καταστημάτων, ποια θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα? Οι γνώμες συνέχεια αλλάζουν και δίστανται, δεν έχουν καταλήξει, αλλά ελπίζουμε και φανταζόμαστε ότι από Δευτέρα θα ανοίξουν τα περισσότερα καταστήματα για να μπορέσει και η αγορά να ανακάμψει λίγο, να αναπνεύσει, ο κόσμος να ψωνίσει, να μπούμε στο χριστουγεννιάτικο όσο μπορούμε βέβαια πνεύμα. Ελπίζουμε ότι θα πέσουμε γύρω στο 50-60%. Δεν ξέρουμε, ευελπιστούμε για το καλύτερο, ότι όταν μας ανοίξουν θα πέσει. Βέβαια ο κόσμος τις τελευταίες μέρες θεωρώ ότι ήταν λάθος που δεν μας ανοίξαν ώστε να μοιραστεί παραπάνω ο κόσμος, αλλά θα πέσει θεωρώ τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες 10 μέρες που θα ανοίξουμε, ότι θα πέσει όλος ο κόσμος μαζί στην προσπάθεια να βρει το δώρο του Άγιου Βασίλη, και θα γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Περισσότερα καταστήματα και τα είδη δώρων στο νησί μας πουλάνε χριστουγεννιάτικα και ένας κύριος τζίρος τους είναι τα χριστουγεννιάτικα, αλλά δεν μπορούν να ανοίξουν γιατί υπάρχουν αυτοί οι παράμετροι στην νομοθεσία που δεν τους επιτρέπουν. Εσείς όταν είχε βγει η αρχική ανακοίνωση περιμένατε να είχατε ανοίξει? Ναι. Το θέλαμε, το περιμέναμε, αλλά ρωτήσαμε τους λογιστές και όλα αυτά και δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε.